Ήδη, καθώς θέλω να ξαναδούμε λίγο τον χάρτη, να δούμε λίγο το χάρτη των Αμερικανικών συμφερόντων, την πρόταση αυτή που φαίνεται να υπήρξε και να παρουσιάστηκε τουλάχιστον σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έχουν διαρρεύσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στον Ταγί Περντογάν, όσο και στον πρόεδρο της Κυπριακής, τον νυν πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη διάρκεια του 2015-2017. Αυτό έχει αποκαλύψει ο ειδικός συντονιστής του State Department για θέματα ενέργειας, ο κύριος Άμος Χοκστάιν. Δεν βλέπουμε το χάρτη. Θέλω, αν μπορούμε, να βλέπουμε το χάρτη την ώρα που θα συζητάμε ακριβώς αυτό το θέμα. Βλέπετε λοιπόν ότι σε αυτό το χάρτη η πρόταση, με πηγή βέβαια το Λευκό Οίκο, είναι η ΑΟΣ της Τουρκίας να συνορεύσει με την ΑΟΣ της Αιγύπτου. Φαίνεται ότι είναι όλα τα σενάρια των διαδρομών ενέργειας. Βέβαια δεν είναι δεσμευτικός. Σωστά, κύριε Ιωαννίδη? Ναι, αυτό είναι σωστό. Είναι ένας χάρτης ο οποίος αποτυπώνει αξιώσεις, όχι απαραίτητα αποδεκτές. Υπάρχουν, βλέπουμε, τις συμφωνίες οριοθέτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχουν τα θαλασσοτεμάχια του Λιβάνου, η διαφορά μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως και κάποια τεμάχια της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτός ο χάρτης, εφόσον, όπως αποκαλύπτει ο κύριος Χοκστάιν, έχει παρουσιαστεί από τον ίδιο προσωπικά μάλλον παρουσιάστηκε προσωπικά στον Τούρκο Πρόεδρο και παρουσιάστηκε και στην κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέει ο κύριος Χοκστάιν. Και αν κάποιος μπορέσει να βρει ηλεκτρονικά το χάρτη, θα δει ότι η πηγή από την οποία βγαίνει ο χάρτης είναι το Υπουργείο, είναι ο Λευκός Οίκος. Ναι, κοιτάξτε, είναι περίεργο, για μένα τουλάχιστον, νομίζω ότι για αρκετό κόσμο, ότι υπάρχουν προτινόμενοι αγωγοί, τρεις αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι καταλήγουν στην Τουρκία. Ναι. Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα της ιστοσελίδας που δημοσίευσε, της αμερικανικής ιστοσελίδας που δημοσίευσε τον χάρτη, και βέβαια είναι κοινώς αποδεκτό ότι η Ευρώπη προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές, να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, να απεμπλακεί από την εξάρτηση από την Ρωσία, το ρωσικό αέριο. Οπότε είναι πάρα πολύ περίεργο το να προσπαθούμε να απεξαρτηθούμε από την Ρωσία, αλλά την άλλη να βλέπουμε προτάσεις που θα δεσμεύσουν την Ευρώπη στην Τουρκία. Δηλαδή, δεν ξέρω οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν προτάσεις τέτοιες που θα δώσουν στην Τουρκία τέτοιο μοχλό πίεσης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόση επαφή έχουν με την πραγματικότητα. Ναι. Διότι ουσιαστικά αποτυπώνει όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας αυτός ο χάρτης. Ναι, τις αποτυπώνει, δεν ξέρω αν τις αποδέχεται. Αναφέρει ότι πρόκειται για claims, για αξιώσεις. Απλά το αξιοπερίεργο είναι αυτές οι προτάσεις αγωγών που θα καταλήγουν στην Τουρκία, που είδαμε πώς χρησιμοποίησε το μεταναστευτικό ζήτημα για να εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα βλέπουμε με αυτές τις προτάσεις να γίνεται η πρόταση για να αποκτήσει η Τουρκία περισσότερη δύναμη. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε οριοθετήσει τη ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και Τουρκίας βεβαίως, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που βλέπουμε το σενάριο? Κοιτάξτε, δεν βλέπω εφικτό το σενάριο να κατασκευάσουν αυτή η αγωγή προς Τουρκία. Δεν υπάρχει καν συζήτηση. Να θυμίσουμε ότι προέκυψαν καινούργια δεδομένα από τότε. Δηλαδή είχαμε ανακαλύψεις και στην Κυπριακή Φαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Είχαμε τον Λίβανο να αδειοδοτεί θαλασσοτεμάχια πρόσφατα. Το Ισραήλ να συνεχίζει και η Αίγυπτος να συνεχίζουν την ενεργειακή τους πολιτική με βάση τις υστάμενες οριοθετήσεις με την Κύπρο. Οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια ή λόγος για αποδοχή αυτών των προτάσεων. Ναι. Έχει σημασία πάντως κάποια στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία να απαντήσει στους πολίτες τι έκανε όταν, όπως λέει ο κύριος Χοκστάιν, παρουσιάστηκε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτός ο χάρτης. Κοιτάξτε,
Από τη στιγμή που δεν έχει υιοθετηθεί κάτι από αυτό που βλέπουμε εδώ, και, αλλά τον αντίον έχει συνεχιστεί το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, νομίζω ότι ναι, θα ήταν καλά να υπάρξει μια απάντηση, αλλά ναι. Νομίζω ότι η πρακτική της, του κράτους έκτοτε δείχνει ότι δεν έχει υιοθετηθεί οποιαδήποτε αυτή τη προτάσεις. Έχουν εγκαταληφθεί οποιαδήποτε συζητήσεις για αγωγό προς Τουρκία, ναι. Και αυτό είναι πολύ καλό. Να μας το πούν να μην ανησυχούμε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Συνεχίζουμε και με το Ethnet Cash Forum. Έχει αλλάξει πλέον η κατάσταση. Ναι, θα το δούμε βέβαια και εκ του αποτελέσματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση λοιπόν στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας ο βουλευτής και αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Νίκος Νουρής. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Νουρή. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρώην συνάδελφος ή και για πάντα δημοσιογράφος κάποιος. Ο Νίκος Κέτηρος, καλό μεσημέρι. Και βεβαίως ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Μαρίνος Μουσούτας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Δεν θα αρχίσω από εσάς, γιατί συνήθως χρειάζεται να απαντάτε σε αυτά που λένε οι άλλοι. Οπότε λέω να το ξεκινήσουμε αντίστροφα και πάλι, κύριε Νουρή. Εσείς θα αρχίσω... καθορίζετε τους κανόνες, κυρία Χατζηγώστα. Επειδή στο τέλος μας βγαίνουμε εκτός χρόνου όταν γίνεται αυτό, θέλω λοιπόν να είμαστε όλοι συνετοί στο χρόνο μας. Θα αρχίσω από εσάς, κύριε Κέτηρε. Από εσάς θα αρχίσω. Όπου θέλετε. Είδατε το χάρτη, φαντάζομαι και τις προηγούμενες μέρες που πρωτοβγήκε ο χάρτης από το αμερικανικό δίκτυο ενημέρωσης, είχατε τη δυνατότητα να τον δείτε. Μέχρι στιγμής υπάρχει σιωπή σε σχέση με το τι έγινε με την παρουσίαση αυτού του χάρτη. Και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί υπάρχει αυτή η σιωπή. Εντάξει, ο χάρτης είναι σαφής ως αντιλαμβάνομαι ως προς τις αμερικανικές προθέσεις. Δεν υπάρχει ενημέρωση ή τις τουρκικές διεκδικήσεις. Ή τις τουρκικές διεκδικήσεις. Δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από την κυβέρνηση για το τι διεμήφθη μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας τουλάχιστον και του Αμερικανού αξιωματούχου σε σχέση με τις τουρκικές διεκδικήσεις ή με τους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι το 2015, αν δεν κάνω λάθος, είχε παρουσιαστεί αυτός ο χάρτης σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του. Ναι. Φιλοξενείται δήλωση του κυρίου Χοκστάιν, οπότε έχει σημασία να την πούμε. Παρουσιάστηκαν προσωπικά στον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό 2015-2017, καθώς επίσης και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Δεν λέει σε ποιον. Ναι. Αυτό το οποίο και πολύ σωστά ο αναλυτής, ο καθηγητής, ο οποίος μιλούσε πριν από λίγο, αναφέρθηκε ότι συνεχίζεται το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι η Τουρκία διεκδικεί το κομμάτι εκείνο το οποίο αναφέρεται, καταγράφεται στο συγκεκριμένο χάρτη. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί ανησυχία. Θα πρέπει η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε άλλος, αντιλαμβάνομαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι ενημερωμένος για αυτούς τους σχεδιασμούς, όποιον και αν ενημέρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, να δώσουν κάποιες εξηγήσεις τι διεμήφθη σε αυτή τη συνάντηση. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως το τελευταίο διάστημα είναι την Κύπρο να προσδένεται σε αυτό το άρμα του ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών και με το τελευταίο το νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο το οποίο κατατέθηκε, βλέπουμε να προσεγγίζει την αμερικανική πολιτική και δεν θα φοβηθώ να το πω με δουλικότητα η Κυπριακή Δημοκρατία. Και όλα αυτά πολύ φοβάμαι ότι θα τα βρούμε μπροστά μας. Ας ελπίσουμε πως όχι, βέβαια. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, επιτρέψτε μου να συνδεθούμε με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να δώσει τη συνέντευξη τύπου μετά το πολιτικό γραφείο ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αβέροφ Νεοφύτου. Ο Πέτρος Μελαΐσης βρίσκεται βέβαια επί τόπου. Για να μας έδωσε προηγουμένως το ρεπορτάζ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να πει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού σε σχέση με τα όσα έγιναν και τα όσα λέχθηκαν στις 7 ώρες του διευρυμένου πολιτικού γραφείου. Πέτρο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και πάλι Μαρίνα. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι έτοιμος. Κύριε πρόεδρε, μπορεί να έχουμε μια συνολική αποτίμηση της χθεσινής συνεδρίασης.